ήταν μια χρονιά με πολλές διακυμάνσεις και αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές. Μια χρονιά με πολλές συγκινήσεις. Μια χρονιά που μας άρεσε να καταλάβουμε. Εμείς από έξω πιστεύω να το έχετε αντιληφθεί κι εσείς από μέσα. Πιστεύω ότι το έχετε αντιληφθεί με την παρουσία σας στις προπονήσεις. Ότι οι όποιοι στόχοι δεν επιτυγχάνονται παρά μόνο με σκληρή δουλειά. Θέλω να πω με αυτό ότι η συμμετοχή στις προπονήσεις και η υπακοή στις εντολές των ασκήσεων προπονητή είναι βασικός κανόνας για να μπορέσει να δέσει η ομάδα και να επιτύχει τους στόχους της. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στα δύο παιδιά που ήρθαν το Γενάρη, του Χριστάκη και του Θανασάκη, μας βοηθήσαν κι αυτοί, όπως όλοι βέβαια. Και να σας ευχηθώ σε όλους ό,τι επιθυμείτε. Στους μικρούς της παιδικής ομάδας, οι οποίοι είναι από την Νόπολη που συμμετέχουν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, πρέπει να τονίσω για άλλη μια φορά ότι οι θέσεις στην ομάδα δεν δίνονται. Οι θέσεις στην ομάδα τις κατακτάμε με την αξία μας και με τον αγώνα μας. Την νέα σεζόν φύγαν πλέον από την παιδική ομάδα και αναλαμβάνουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις, ούτως ώστε σταδιακά και χωρίς να βιαζόμαστε να ενταχθούμε στην πρώτη ομάδα και να δείξουν την ποδοσφαιρική τους αξία. Θα σας τονίσω για άλλη μια φορά, φίλοι νεαροί παίχτες, ότι μόνο με την προπόνηση και τη σκληρή δουλειά θα βελτιώσετε τον εαυτό σας αγωνιστικά και θα βοηθήσετε και την ομάδα σας. Πρωταρχικό είναι να έχουμε στο νου μας την ομάδα, να βοηθάμε την ομάδα και μετά μέσα από αυτή τη διαδικασία να βελτιωνόμαστε και σαν ποδοσφαιριστές και σαν χαρακτήρες. Τελειώνοντας, θέλω να πω και να ευχαριστώ στον κύριο Δήμαρχο για την ηθική και υλική βοήθεια που μας πρόσφερε φέτος. Πιστεύω ότι θα τον έχουμε αρρωγό και στη νέα χρονιά. Εξάλλου έρχονται και εκλογές. Κάπως θα και ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την οικονομική άνεση, κύριε Δήμαρχε, να μην βγαίνουμε ζητιανιά κάθε τόσο. Όχι ότι δεν το θέλουμε, ίσα ίσα αποκτούμε επαφή με τον κόσμο, αλλά τους καλεπούς καιρούς που έρχονται θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή να αναγνωρίσει το έργο μας, να αναγνωρίσει ότι αφλούμε 100 παιδιά του Ερχομενού και των γύρω χωριών, τα οποία, ο αριθμός των οποίων θα αυξηθεί την επόμενη χρονιά με μαθηματική πρόοδο. Και οι ανάγκες και σε προσωπικό και σε χρήματα της προπονητές είναι αδυσόπιτες, θα έλεγα. Γι' αυτό σας θέλουμε και πιο ενεργό συμπαραστάτη. Στην υγεία σας, παιδιά, και καλή πορεία να έχουμε.